Την θέση της Αθήνας όπως φύγουν τα ξεναστρατεύματα από την Κύπρο και να μην υπάρχουν εγκύτριες δυνάμεις με παρεμβατικά δικαιώματα, μετέφερε εκ νέου στον ΕΣΠΗ Μπαρθέιντε ο Νίκος Κοτζιάς, τονίζοντάς του την ανάγκη συζήτησης των συγκεκριμένων πτυχών στο ενδεχόμενο σύγκλησης μιας νέας Γενέβης. Το ζήτημα αυτό συνδέεται με την ανάγκη και την απέτηση να κατανοήσει η Τουρκία ότι πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, ότι δεν μπορεί να διαθέτει εγκυητικά παρεμβατικά δικαιώματα πάνω στη Μεγαλόνησο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό είχε το μεσημέρι στην Αθήνα 2 ώρες συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος επέκρινε την Άγκυρα. Εξακολουθεί να προβάλλει τις δικές της ανάγκες και όχι τις ανάγκες της Κύπρου. Δυστυχώς η Τουρκία εξακολουθεί να προβάλλει ενδιάμεσα αιτήματα όπως το λεγόμενο των τεσσάρων ελευθεριών που αφορά τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το Κυπριακό. Και υπέδειξε πως η Τουρκία ουδέποτε απάντησε συγκεκριμένα στις προτάσεις που υπέβαλαν Λευκοσία Αθήνα για το θέμα της ασφάλειας, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι. Ο τουρκικός στρατός πρέπει να φύγει. Ασφαλώς κάθε στρατός που αποχωρεί, όπως συνέβη με το Σοβιετικό στην Ανατολική Γερμανία, χρειάζεται και απαιτείται να έχει ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Μπορεί να υπάρξει ένα σύμφωνο φιλίας ανάμεσα στις χώρες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της Κύπρου και για την προστασία της από τρίτους κινδύνους. Από πλευράς του Νορβήγος διπλωμάτης, εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διαδικασία, διαβεβαίωσε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών πως τα Ηνωμένα Έθνη δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια για συνέχιση του διαλόγου. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί είναι ένα διεθνές θέμα, αλλά η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί στην Κύπρο από τους δύο ηγέτες για το αν προτίθενται να βρουν μια κοινή πλατφόρμα για μια νέα διάσκεψη της Γενέβης. Υποστηρίζοντας ότι επί της αρχής οι εγκύτριες δυνάμεις είναι έτοιμες, ο Αίντε εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν είναι προς το συμφέρον Ελλάδας και Τουρκίας η αποτυχία της διαδικασίας. Ο Νορβήγος διπλωμάτης αναμένεται να ακούσει και τη θέση της Άγκυρας σε συναντήσεις που θα έχει τις επόμενες ώρες με την τουρκική ηγεσία.